Βόμβα σε ό,τι έχει να κάνει με ένα από τα πιο κεντρικά σχολεία του Ηρακλείου έριξε σήμερα στη διάρκεια της σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσος Ιθιακάκη, που ούτε λίγο ούτε πολύ περιέγραψε ως σοβαρό το θέμα στατικότητας στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου επί της οδούδου Κόσμο Φορ, πάνω στα ενετικά τείχη, με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να ακούει για πρώτη φορά το θέμα και την ίδια παγωμένη αντίδραση να έχουν και οι υπόλοιποι φορείς. Εγώ πρώτη φορά άκουσα σήμερα και από ό,τι προέκυψε από τη σύσκεψη, το ίδιο συνέβη και με τον κύριο Υφυπουργό και με τον κύριο Περιφερειάρχη, ότι υπάρχει και με τον Δήμαρχο με τον οποίο επικοινώνησε ο Υφυπουργός, ότι υπάρχει θέμα με το σχολείο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εάν είναι έτσι, είναι αρκετά σοβαρό. Ναι, είναι αρκετά σοβαρό. Η κυρία Σιθιακάκη έθεσε θέμα επικινδυνότητας του σχολείου. Γιατί το σχολείο εδράζεται επί του προμαχώνος. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό για να αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια, μάλλον για να αντιμετωπίζεται, δεν μπορώ να, τι να πω, να πω προχειρότητα, όταν οι τοπικοί παράγοντες, όταν οι αρμόδιοι τοπικοί παράγοντες το αγνοούν. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Σε προφορικές συσκέψεις το έχουμε συζητήσει με το Δήμο πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και ο Δήμος προθυμοποιήθηκε να εντάξει τη συγκεκριμένη μελέτη στο ΒΑ. Δεν έγινε τυχαία αυτό. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε το συγκεκριμένο έργο να μπει στο πρόγραμμα ΣΒΑ του Δήμου μπήκε ακριβώς γιατί γνωρίζει ο Δήμος ότι ο προμαχώνας έχει πρόβλημα, όπως και και η κορτίνα Μπέμπο, το ευθύγραμμο, το οποίο έβαλε αντιστοίχως το πρόγραμμα αποκατάσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως εξήγησε η κυρία Μενδώνη, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί αυτοψία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα και σε ποιο βαθμό, με τον Υφυπουργό Αθλητισμού πάντως να τονίζει ότι αν δεν υπάρχει θέμα, η κυρία Σιθιακάκη θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα μου επιτρέψετε να μην θελήσω να πυροδοτήσω κι εγώ με τη σειρά μου μια ένταση, ένα συνειρμό που ετέθη από την κυρία Σιθιακάκη, η οποία στην προσπάθειά της πιθανόν να δικαιολογήσει μια κολλησιεργία της προηγούμενης περίοδου, έθεσε ένα θέμα που φυσικά μέσα σε λίγα λεπτά απεδείχε πως κανένας δεν γνώριζε. Θα γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι άμεσα, διότι είμαστε στην υποχρέωσή μας. Υπόθηκε κάτι από την κυρία Σιθιακάκη. Εάν απεδειχθεί ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, αντιλαμβάνομαι πως πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Από την πλευρά της, η κυρία Σιθιακάκη εξήγησε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που αναφέρει ότι στο μνημείο πάνω στο οποίο είναι το σχολείο υπάρχει πρόβλημα, προσθέτοντας πως το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές προφορικά σε συσκέψεις και είναι απόλυτα γνωστό στο Δήμο. Ο Δήμος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο Δήμαρχος γιατί λέει ότι δεν το γνωρίζει? Αυτό να ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο Δήμαρχος θα μπορούσε να πει ποτέ ότι το γνωρίζει? Εφόσον γνώριζε. Είναι υπεύθυνος για το σχολείο ο Δήμος. Αν το γνώριζε. Μα πώς δεν το γνωρίζει? Σας λέω ότι έχουμε εντάξει το έργο, το δικό του πρόγραμμα. Όμως από εκεί και πέρα η υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει στο Δήμο τι πρέπει να κάνει τα σχολιά του. Η υπηρεσία υποδεικνύει τον κίνδυνο, τον επισημαίνει και από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει τα μέτρα του.